Μετά τον ισχυρό σεισμό, ο εφιάλτης του κορονοϊού, με τους φόβους να επιβεβαίωνονται, με φόντο και τις συνθήκες που επικρατούν στις σκηνές, ζήτημα για το οποίο είχαν κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου οι πληγέντες στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Ο κορονοϊός χτύπησε 3 μέλη πολυμελούς οικογένειας που διαμένει σε 2 σκηνές στο χωριό Ζήντα. Μας τώρα αυτή η ανησυχία όλοι, γιατί δεν ξέρουμε σε πόσες μέρες. Μπορεί και αύριο να μας ζήσουν και εμάς φοιτικοί, να βγούμε κι εμείς. Ανησυχούμε βεβαίως. Ναι, μπήκαν στο ξενοδοχείο καραντίνας. Πρόκειται για μια 13χρονη, ένα 15χρονο και έναν 27χρονο, οι οποίοι πλέον διαμένουν σε ξενοδοχείο COVID, ενώ συνοδός των ασθενών είναι ο πατέρας τους, ο οποίος ωστόσο βρέθηκε αρνητικός στον κορονοϊό. Συνοδεύει δηλαδή. Ναι, συνοδός πάει ο σύζυγος. Είναι αρνητικός. Έχει κάνει εμβόλια, όλα πάει μόνο και μόνο για να είναι συνοδός, δηλαδή να προσέχει τα μικρά. Τα παιδιά σας ήταν ανεβολίαστα? Ναι, ήταν ανεβολίαστα. Έτσι κλείσαμε ραντεβού για 13 του μήνα, αλλά δεν προλάβαμε. Η κόρη μου με το μεγάλο αδελφό μένανε μαζί και ο μεγάλος μου γιος έμενε μαζί μου στη σκηνή. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε πρόσφατα τις 2 σκηνές όπου διαμένει η οικογένεια με τα 9 παιδιά, εκ των οποίων τα 5 είναι ανήλικα. Στο χωριό έχει σημάνει υγειονομικός συναγερμός με τους πληγέντες που διαμένουν στις 5 σκηνές να απομονώνονται σε αυτές. Είπανε σε όλες τις σκηνές, στις 5 σκηνές, γιατί μερικοί άνθρωποι πηγαίνουν στη δουλειά, κάνουν τις δουλειές τους. Είπανε καλύτερα να μην απομακρυνόμαστε, να είμαστε σε ένα χώρο μαζωμένοι. Όλοι που είναι στις σκηνές. Είμαστε 20 άτομα εδώ πέρα. Αυτά τα 20 άτομα θα είναι απομόνωση θα είμαστε. Τα 3 νεαρά παιδιά δεν ήταν εμβολιασμένα, ενώ ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι τα 2 από τα 3 δεν παρουσίασαν συμπτώματα. Η κόρη μου είχε μόνο μπούκωμα, ο γιος μου δεν είχε τίποτα. Δηλαδή δεν είχαν συμπτώματα, δηλαδή να πεις ότι είναι κρυωμένοι, έχουν έντονα βήχα, κρούβονται, δεν νιώθουν γεύση. Απλά είπαν θα κάνουν αύριο, θα περάσουν να κάνουν επανελειπτικά rapid test. Θα έρθει και ένας παιδίατρος από το πανεπιστημιακό να ξανοίξει τα παιδιά. Από την πρώτη στιγμή, σε συνεννόηση με την 7η ΔΥΠΟ και με τον ΕΟΔΗ Αθηνών, αποφασίσαμε ότι θα μεταφερθούμε με ένα σημαντικό αριθμό κλιμακίων στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Μετά τις πρώτες μουδιασμένες ώρες που προσπαθούσαμε να βρούμε τα βήματά μας όλοι, καταλάβαμε ότι εάν ο κορονοϊός διεισδύσει σε αυτές τις κοινότητες θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, οι rapid test στους πληγέντες διενεργούν κλιμάκια του ΕΟΔΗ σε εκθεσιακό κέντρο και σε άλλα σημεία. 23 σημεία. Αυτά κάθε 48 ώρες. Σήμερα στη συνεννόηση με την κυρία Δραμουντάνη εδώ αποφασίστηκε ότι κάθε θελοντής που θα μπαίνει μέσα στο χώρο αυτό θα εξετάζεται με rapid test. Οι πολίτες που δεν είναι εμβολιασμένοι μπορούν να μπαίνουν σε κλειστούς χώρους, να μπαίνουν με rapid test. Οι πολίτες που δεν είναι εμβολιασμένοι, θα υπάρχει ειδικός χώρος στην Αρχιεπισκοπή που θα πηγαίνουν. Απλώς δεν θα σμίγουν μαζί εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι.